Καλώς σας βρίσκω, κυρία Σαμαχοβλή. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι χωρίς τίποτα. Χωρίς κορονοϊό, χωρίς μολύνσεις. Μπορώ να σας το υποσχεθώ αυτό. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι το καλοκαίρι θα είναι εξαιρετικό. Χωρίς μολύνσεις δεν μπορώ να σας το πω. Μπορώ να σας πω όμως με άδεια νοσοκομεία, δηλαδή εκτιμώντας ότι εμείς θα κάνουμε και εμείς διακοπές, γιατροί εννοώ, δεν θα έχουμε δουλειά και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Για να σας πάω λιγάκι, τώρα είμαστε περίπου όπως ήμασταν τον Ιούνιο του 2021. Δηλαδή έχουμε μονοψήφιο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία της χώρας. Και αυτό είναι το θετικό. Και αυτό είναι το πολύ θετικό, έτσι. Και αυτό που έχουμε σε διαφορά από το 2021 είναι ότι έχουμε ελαφρά νόσο. Δηλαδή είναι άνθρωποι που κατά κανόνα, το ζείτε και εσείς δίπλα σας, έχουν μια λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Αυτοί που δυστυχώς μπαίνουν στο νοσοκομείο οι λίγοι είναι άνθρωποι που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας. Δηλαδή έχουν κάποιο νεοπλασματική νόσο, κάνουν χημειοθεραπεία, έχουν λευκαιμία, είναι ανοϊκοί ή είναι άνθρωποι που ούτως ή άλλως από μια λίμωξη θα ταλαιπωρούνται. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και είναι πάρα πολύ αισιόδοξη για όλο τον κόσμο και για μας που είμαστε στα νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι που δεν αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας, ακούμε πολλούς γύρω μας έχουν μολυνθεί, νοσούν, αλλά είναι πια πολύ ήπια τα συμπτώματα. Δηλαδή δεν υπάρχει εκείνη η ανησυχία που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες. Αν κολλήσουμε κορονοϊό, τι συμπτώματα στη συνέχεια θα εκδηλώσουμε? Κοιτάξτε, κυρία Σαμακοπλή, από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί, είχα περίπου προβλέψει αυτή την πορεία και τα δεδομένα είναι ασφαλή, γιατί από τη μια μεριά ο ιός έχει γίνει πολύ πιο ήπιος, έχει γίνει μια νόσο του ανώτερου πνευματικού. Πρέπει να σας πω ότι όταν με καλούν για να μου πούνε ότι έχω συμπτώματα στο τηλέφωνο, τους καταλαβαίνω, γιατί είναι μπουκωμένοι. Ναι. Δηλαδή, τους ακούς δηλαδή που έχουν μια ένρηνη ομιλία. Αυτό που παλιότερα οι άνθρωποι κάναν πνευμονίες και μπαίναν στο νοσοκομείο, τώρα για τους περισσότερους από εμάς δεν υπάρχει. Είναι μια νόσο του ανώτερου πνευματικού. Το άλλο που πρέπει να σας πω είναι ότι ο ιός άλλαξε, αλλάξαμε και εμείς όμως. Εμείς έχουμε εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό που είναι πάνω από 80% των ενηλίκων και έχουμε ανοσοποιηθεί. Εμείς τρέχουμε τέτοιες μελέτες εδώ στις κοντινές περιοχές και η πρωταθλήτρια Δεσκάτη, γιατί αυτή μελετάμε περισσότερο, γιατί έχει περάσει ένα μεγάλο πανδημικό κύμα, είναι όλοι ανοσοποιημένοι. Εμβόλια και φυσική νόσο είναι νοσοποιημένη. Επίσης πρέπει να σας πω, αυτή η όμικρον που παρουσιάζονταν ως πολύ κακή, θα μπλέξει με τη Δέλτα, πώς τα λέγανε, τα θυμάστε αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Τελικά ήταν μια μετάλλαξη που μόλυνε πολύ κόσμο, ανοσοποίησε πάρα πολύ κόσμο και έχουμε μελέτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι σε 2-3 μήνες, κυρία Σαμακοβλή, μπορεί η μισή περίπου από τους συμπολίτες μας να μολύνθηκαν. Άρα δηλαδή αυτό που λέμε όπως έχουμε υβριδικά αυτοκίνητα, έχουμε τώρα και υβριδική ανοσία, δηλαδή εμβόλια και νόσος ουσιαστικά μας έχει οπλίσει με μία σπίδα. Άρα νομίζω ότι με αυτά τα δεδομένα που σας λέω μπορούμε να είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι σίγουρα το καλοκαίρι, που ούτως ή άλλως είμαστε έξω στη φύση με τον πολύ καλό καιρό που έχουμε στην Ελλάδα, θα είναι πολύ ήπιο και πολύ ευχάριστο για μας. Και ενδεχομένως να υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις συνανθρώπων μας που έχουν μολυνθεί και ενδεχομένως δεν το έχουν κατανοήσει, δεν έτυχε να κάνουν ένα τεστ. Πάρα πολλές. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι μπορεί να είναι πενταπλάσιες, γιατί διαβάζω καμιά φορά και από τα μέσα επικοινωνίας ότι σήμερα έχουμε λιγότερες μολύνσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αν γίνανε λιγότερα τεστ, που ούτως ή άλλως γίνονται λιγότερα τεστ, τώρα θα έχουμε λιγότερες μολύνσεις. Και αυτές που δεν ξέρετε είναι κάτι που δεν προσμετράτε. Επομένως δεν λέει τίποτα αυτό. Τα σκληρά δεδομένα είναι αυτό που άκουσα και για τον Βόλο πριν από λίγο με μεγάλη χαρά, ότι είναι μονοψήφιος ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται. Τα ίδια είναι και στο δικιά μας και στο δικό μας νοσοκομείο, τα ίδια είναι και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το πιο θετικό. Τώρα, μετά από αυτό έτσι το πολύ καλό καλοκαίρι, όπως το προβλέπετε και εσείς, και πάντοτε σας ακούμε με προσοχή, γιατί μιλάτε με συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα. Από το φθινόπωρο και μετά, λέτε να περιμένουμε κάτι άλλο ή θα αρχίσει να μας αφήνει πια αυτή η πανδημία? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει η σκέψη, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, δηλαδή αυτές που μεταδίδονται αερογενώς, συνήθως κρατάνε 2 χρόνια. Εδώ έχουμε τώρα 2 χρόνια. Επίσης ξέρουμε ότι είναι σπάνια τα πισωγυρίσματα, δηλαδή να γίνει μια μετάλλαξη περισσότερο επιθετική δεν είναι το συνηθισμένο. Το συνηθισμένο, κυρία Σαμακοβλή, είναι αυτό που ζήσαμε. Σας θυμίζω ότι στη Βουχάνη οι άνθρωποι πεθαίνουν από πνευμονίες. Έτσι καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Μετά είχαμε την Α, μετά είχαμε τη Δ, μετά φτάσαμε στην Όμικρον. Τώρα και η επόμενη που θα έρθει, αν θα είναι παραλλαγή της Όμικρον ή κάποια άλλη, αυτή την πορεία αναμένεται να ακολουθήσει. Δηλαδή της περισσότερης μεταδοτικότητας και των λιγότερων θανάτων. Άρα πισωγυρίσματα δεν έχουμε δει στις πανδημίες, δηλαδή να έχουμε μια άλλη μετάλλαξη που θα θυμίζει ξανά την Α. Άρα αυτή είναι η πορεία που περιμένουμε.
Τώρα, τι θα κάνουμε εμείς. Πιθανότατα να χρειαστεί να αυξήσουμε την ασπίδα μας. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ένα εμβόλιο, ό,τι κάνουμε για την γρήπη, που να είναι έτσι φτιαγμένο για τα στελέχη που θα έρθουν. Ποιοι θα το κάνουν αυτό το εμβόλιο. Δεν θέλω να σας αντικαταστήσω στη δουλειά σας. Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, αλλά θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα χρειαστεί ένα εμβόλιο για τους ευάλωτους. Ποιοι είναι ευάλωτοι, άνθρωποι που είναι πάνω από 60 χρονών και έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Όχι για όλο τον πληθυσμό ενδεχομένως. Δεν μπορώ να το πω αυτό, κυρία Σαμπέ. Δεν μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα. Το θεωρώ λίγο ακραίο σενάριο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν είναι πολύ πιθανό σε αυτή τη φάση με αυτά τα δεδομένα που βλέπουμε. Δείτε τι έγινε τώρα. Λίγοι άνθρωποι έσπευσαν να κάνουν την τέταρτη δόση, έτσι δεν είναι, πολύ λιγότεροι από ό,τι θα περιμέναμε. Και δεν έχουμε, παρόλο που δεν κάναμε την τέταρτη δόση, κάναμε όμως πολύ έγκαιρα την τρίτη δόση, στην αρχή του χειμώνα, και ήταν πολύ προστατευτική η τρίτη δόση. Τώρα η τέταρτη δόση είναι σε ένα πολύ καλό καιρό, με μια ήπια νόσο, και παρόλο ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν την τέταρτη δόση, δεν έχουμε φορτίο στα νοσοκομεία. Άρα προσανατολίζομαι, αν μπορώ να προβλέψω, μια δόση, μια καινούρια δόση ενός καινούριου εμβολίου. Τροποποιημένο ό,τι κάνουμε για την γρήπη, για τα στελέχη που θα έχουμε. Για τους ευάλωτους αυτό το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε, επειδή γίνονται έτσι πολλές συζητήσεις γύρω από το σκληρό lockdown και τις εικόνες που μεταδίδονται από την Σαγκάη. Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε μια αποκρισταλωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί? Ναι, νομίζω έχουμε σαφή εικόνα τώρα. Είμαστε περίπου 2 μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Δηλαδή, εάν είχαμε μια μετάλλαξη όπως αρκετοί φοβόταν ισχυρή, θα είχε κυκλοφορήσει και θα πεθαίναν άνθρωποι. Στη Σακάη πάλι έχουμε τα ίδια δεδομένα. Έχουμε δηλαδή θανάτους σε υπερήλικες. Θυμίζει δηλαδή αυτό που ανακοινώνουν και εκείνοι όμικρον. Άρα δηλαδή μεγάλη μεταδοτικότητα και θανάτους τους πολύ ευάλωτους. Κοιτάξτε, η Κίνα είναι μια ιδιαίτερη. Εγώ είχα προγραμματίσει να πάω στην Κίνα, δεν το έχω καταφέρει, ξέρετε, ακόμα. Αλλά έχω γνωρίσει αρκετούς Κινέζους. Η δημοκρατία είναι κάτι διαφορετικό. Έχουν μια άλλη κουλτούρα εξουσίας. Ας πούμε, νομίζω ότι και οι δήμαρχοι και οι Πριτάνιοι διορίζονται. Επομένως, το να περάσει κανένας προς τα κάτω μια απόφαση κρατική σκληρή είναι κάτι συνηθισμένο. Ξέρουμε ότι η επιλογή τους ήταν τα μηδέν COVID. Κανένα κρούσμα, καμιά μόλυνση. Ναι. Επομένως όμως για την όμικρον αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι, όπως είπαμε πριν από λίγο, πολύ μεταδοτική μετάλλαξη. Άρα θα σας έλεγα ότι από τη στιγμή που αυτό το σενάριο δεν τους βγήκε και ήταν αναμενόμενο να μην τους βγει, αντέδρασαν κάπως έτσι, δηλαδή με πανικό, με σκυρά μέτρα, τα οποία όμως πιστέψτε με ήταν άσκοπα. Και γι' αυτό τώρα σιγά σιγά τα παίρνουν πίσω και ξαναμπαίνουν στην κανονική ζωή. Αλλά αυτό που νομίζω έχουμε πλέον 2 μήνες από αυτό που άρχισε αυτή η ιστορία, αν ήταν κάτι κακό, ακόμα και για τους καχύποπτους... Θα το ξέραμε, έτσι. Ναι. Θα είχαμε ξεκάθαρη εικόνα πια μετά από 2 μήνες. Τώρα, κύριε καθηγητά, επιστημονικά δεδομένα... ενδεχομένως σας προβληματίζουν ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με περιορισμούς μπορεί να αυτό να εμφανίσει άλλες ασθένειες, γιατί ακούμε ότι εκεί ενδεχομένως οφείλεται και η οξία υπατήτηδα που έτσι εμφανίζεται σε παιδιά, στο ότι στην ουσία έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Κοιτάξτε, δεν θα πω σε ένα αντικείμενο που δεν το ξέρω, γιατί τώρα νομίζουμε ότι γίναμε όλοι σοφοί και κάποιοι δικαιούνται να γίνουν και σεισμολόγοι και πνευμονολόγοι. Εγώ δεν μπορώ να γίνω υπατολόγος όμως, γιατί πρέπει να κρατήσω την αξιοπιστία στην επιστήμη και δεν την έχω αυτή τη γνώση για τα παιδιά και για το σηκώτη. Αυτό που θα σας έλεγα όμως είναι ότι γενικά το λέω, υπάρχουν ασθένειες που πήγανε πίσω από πλευράς παρακολούθησης. Αρκετοί ασθενείς με καρκίνο δεν κάναν τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν. Ακόμα και τώρα οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στα νοσοκομεία γιατί φοβούνται μην κολλήσουν. Αν και ξέρετε, τα νοσοκομεία είναι το περισσότερο ασφαλές μέρος, γιατί όλοι είμαστε εμβολιασμένοι και όλοι βλέπουμε. Και όσοι μπαίνουν, σίγουρα κάνουν τεστ για να μπουν μέσα. Νοσήματα άλλα γυμώδη, όπως η φυματίωση, πήγε πάρα πολύ πίσω και αναμένουμε μια έξαρση τα επόμενα χρόνια. Κυρίως γιατί σταματήσαν όλα τα προγράμματα. Για να σας πω ένα απλό παράδειγμα, οι σπυρομετρήσεις, ας πούμε, που κάναμε και στα προγράμματα προληπτικού έλεγχου στην κοινότητα για να διαγνώσουμε αυτούς που έχουν βλάβει από το κάπνισμα έγκαιρα, λόγω του ότι φοβάται κανένας και δικαιολογημένα να μην μεταδοθεί η νόσος από τον ένα στον άλλον καθώς φυσάει αέρα στο ίδιο μηχάνημα, δεν σταματήσαν. Επομένως, κάποιοι ασθενείς
συνεχίζουν να καπνίζουν αρημανίους, δεν θα διαγνωστούν έγκαιρα για την νόσο τους και αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν προβλήματα στο μέλλον. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι η πανδημία θα επέδρασε με έναν τρόπο έμεσο σε όλα τα υπόλοιπα νοσήματα. Τώρα, αν άλλαξε το νοσολογικό σύστημα των ανθρώπων, πολλά έχουν αλλάξει και ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει. Εγώ στο χωριό μου έπαιζα με τα χώματα πάντως, έτσι δεν είναι όταν ήμουν παιδί. Πολλά από τα παιδιά τώρα δεν παίζουν με τα χώματα, κυρία Σαμακόβια, στην πόλη. Άρα, σίγουρα ότι έχει αλλάξει. Πόση συμμετοχή έχει, δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Τα συμπτώματα τώρα που εκδηλώνονται μετά την νόσηση από COVID συνεχίζουν να προβληματίζουν εσάς τους γιατρούς? Δηλαδή υπάρχουν ακόμη ασθενείς που προσέρχονται σε εσάς τους ειδικούς ενώ έχουν νοσήσει πολλούς μήνες πριν, εμφανίζουν συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι των ανθρώπων που έχουν φοβηθεί πάρα πολύ, έχουν ακούσει όλα αυτά, έχουν δει εκείνα τα βιντεάκια που η κυρία, μια κυρία λέει ότι έχει 700 τόσες μέρες πυρετό, το είδατε? Ναι, δεν έχω γνωρίσει τέτοια κυρία Σαμακοβλή, δεν έχω γνωρίσει τέτοια κυρία όλο αυτόν τον καιρό που κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι λίγο υπερβολικά. Δηλαδή, 700 τόσες μέρες είναι πριν την πανδημία πρακτικά. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι σπέβδουν στους γιατρούς αρκετά ανήσυχοι και κατά κανόνα δεν έχουν τίποτα. Είναι τρομαγμένοι άνθρωποι και αυτοί είναι οι περισσότεροι. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων όμως που μπήκαν στο νοσοκομείο, που χρειάστηκε να πάρουν οξυγόνο για αρκετές μέρες ή διασωληνώθηκαν. Αυτοί έχουν κάποια προβλήματα που μπορεί να είναι και σοβαρά, δηλαδή να έχουν κάποια ίνωση στα πνευμόνια τους, αλλά αυτοί πρέπει να σας πω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι, δεν είναι η πλειονότητα των ανθρώπων. Άρα θα έλεγα έτσι για τους τηλεθεατές σας, ότι αν περάσαν ήπια, αρκεί να κάνουν ένα τηλεφώνημα στο γιατρό τους. Αυτό φτάνει. Μπορεί να κάνουν μια ακτινογραφία ή και τίποτα, σας έλεγα. Δηλαδή, σαν άνθρωπος που είναι υγιής και το πέρασε σαν κοινό κρυολόγημα, πέρασε κοινό κρυολόγημα. Δεν πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Αν μπήκε όμως στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να μείνει πολλές μέρες, να πάρει οξυγόνο με μηχανήματα ή να διασωληνωθεί, νομίζω πάλι πρέπει να πάει στο γιατρό του και μπορεί να χρειαστεί να πάει σε ένα κέντρο σαν αυτό που έχουμε εμείς, που έχουμε δει περίπου 1.300 ανθρώπους από αυτούς που νοσηλεύσαμε βαριά, αυτούς βλέπουμε, έτσι δεν είναι. Και σε αυτοί οι άρρωστοι μπορεί να χρειαστούν κάποια παρακολούθηση για αυτό που λέμε σύνδρομο post-COVID, που είναι η βλάβη που μπορεί να προκαλέσει, δεν είναι για όλους, σε αυτούς που νόσησαν βαριά. Η ελαφρά νόσηση δεν κάνει σοβαρό post-COVID σύνδρομο και νομίζω δεν πρέπει να ανησυχούν όσοι μας ακούν τώρα. Και τέλος, επειδή αύριο, από ό,τι πληροφορούμαστε, αύριο Τετάρτη έχουμε τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, περιμένοντας μήπως και απαλλαγούμε από τη χρήση της μάσκας και στους εσωτερικούς χώρους. Είναι το τελευταίο μέτρο, αν δεν κάνω λάθος, που έχει απομείνει μετά το όσα ανεστάλησαν από την 1η Μαΐου. Η δική σας άποψη, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι προφανώς προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι το Πάσχα ήμουν σε ένα ταξίδι σε δύο πόλεις, σε δύο χώρες ευρωπαϊκές και δεν υπήρχε μάσκα. Μάλιστα, όταν φορούσαμε τη μάσκα, σε κοιτούσαν λίγο περίεργα, σου λέει άρρωστος είναι αυτός, θα μας κολλήσει. Επομένως, τώρα, αν με ρωτάτε εγώ τι θα έκανα, και με το δεδομένο ότι νομίζω συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν είμαι φοβικός, εάν τύχαινε παραδείγματος χάρη να πάω σε ένα νυχτερινό κέντρο που έπιασε βροχή παραδείγματος χάρη και αναγκαζόμουν να είμαι μέσα και να ακούω δυνατά μουσική και να μιλάω με τους ανθρώπους πολύ κοντά ο ένας στο πρόσωπο του άλλου, θα σας έλεγα ότι και εγώ, ακόμα και εγώ θα φορούσα τη μάσκα μου. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αν πάω να φάω και είμαι σε εσωτερικό χώρο, σε ένα ωραίο περιβάλλον, νομίζω δεν έχει καμία σκοπιμότητα να φοράει κανένας τη μάσκα του αυτόν τον καιρό. Δεν έχουμε πολλές μολύνσεις και δεν έχουμε και βαριά νόσο. Και είμαστε και εμβολιασμένοι. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Και πια νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια έχουμε μάθει και μπορούμε να κρίνουμε πού πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ή όχι τη μάσκα μόνοι μας πια, έτσι, όχι να είναι υποχρεωτικό, ναι, αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι, ήταν ένα μέτρο που βοήθησε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ η μάσκα. Αλλά θα σας έλεγα ότι δεν είναι φυσιολογικό να μην βλέπεις το πρόσωπο του αλουνού, να μην βλέπεις τα συναισθήματά του. Δεν θα ζήσουμε όλη τη ζωή με μάσκα, κυρία Σαμακούλη. Αυτό είναι παθολογικό, ξέρετε. Μάλιστα. Κύριε Γουργουλιάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.